πίστωσης για την επικυρωποίηση της μελέτης δυτικός άξονας ορίων περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μελέτη βελτίωσης οδικού τμήματος Φλόρινα Αντάρτικο Πρέσπες, τμήμα Τεΐχιον Οδρομικό. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του συγκεκριμένου έργου. Είναι ένα έργο το οποίο μελετητικά είχε οριμάσει περίπου το 2013, θα μπορούσε ο κύριος Αναγνώστου να μας πει. Ήδη είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το συμπληρωματικό ποσό των 150.000 που χρειαζόταν και βρισκόμαστε 6 χρόνια μετά να εγκρίνουμε τη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου. Απλά χαιρετίζω αυτήν την εκπόνηση της μελέτης. Δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Η περιβαλλοντική μελέτη του έργου έχει πάει στο ΙΠΕΚΑ και το ΙΠΕΚΑ έχει αλλάξει άρδιν κάποια στοιχεία του έργου. Εξ αυτού του λόγου πρέπει να γίνουν προσαρμογές στη μελέτη και επικαιροποίηση. Υπήρχαν δεσμευμένα 150.000 και αυτή τη στιγμή έχουν αρθεί αυτές οι δεσμεύσεις και ερχόμαστε με 10.000 επιπλέον για την φυτοτεχνική μελέτη. Κάποια στιγμή στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί ημερών κυρίου Καλυπίδη είχε συζητηθεί το θέμα, κύριε Χριστοφορίδη, σας βλέπω και το λέω, και η κυρία Ζιμπηλιάδη τότε είχε πει ότι οι 150.000 θα πάνε στράφη, χαράμι, διότι δεν ξέρουμε πότε το έργο θα μπορέσει να μπει σε κάποια χρηματοδότηση. Εκ πρώτης όψεως ήταν λογικό. Εμείς έχουμε κάνει την επικαιροποίηση, έχουμε ετοιμάσει και τα φυτοτεχνικά θέματα και ζητήσαμε από τον προγραμματισμό της 160.000 και διαφαίνεται αυτή τη στιγμή ότι το έργο μάλλον θα μπει σαν υπερδέσμευση στο καινούριο ΕΣΠΑ και εν ώψη της μεταλλητικής περίοδου θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Είναι ένα έργο γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Συμβολή που κάτι. Βεβαίως. Η επικαιροποίηση ξεκίνησε, πότε είπες, Βασίλη. Η έγκριση της δαπάνης, η ένταξη του κουδουέ της επικαιροποίησης ήταν το 14 άντερα από τόμα. Ναι. Αλλά έχω την απορία, γιατί περνάει τόσος πολύς χρόνος, δηλαδή. 6 χρόνια πέρασαν την πρώτη επικαιροποίηση. Λοιπόν, η μελέτη έχει γίνει από μελετητικό γραφείο. Δεν ευδοκίμησε η ένταξή του στο προηγούμενο ΠΕΠ και όταν ήρθε από το ΙΠΕΚΑ γύρω στο 2016 η εκδοτική μελέτη των περιβαλλοντικών όρων προέβλεπε άλλα πράγματα. Για να τα πούμε έτσι πολύ απλά τα θέματα, δεν επιτρέπει στο δεξί μας άκρο προς το βουνό να γίνει καμία παρέβαση. Δεν θέλουν να πειράξει το ΙΠΕΚΑ, δεν θέλει να πειράξει καθόλου το δάσος και καθόλου ο ορεινός όγκος. Όλα θα γίνουν προς τη μεριά της Μισγάγκιας, προς τα Άλωνα, κάτω προς τη Χαράδρα, με επεκτάσεις 17 έως 19 τεχνικών έργων. Είναι πιο ακριβό αυτό το έργο, αλλά το ΙΠΕΚΑ είναι πολύ αυστηρό σε θέματα προδιαγραφών που θέτει. Είχαμε ζητήσει κάποια στιγμή να κάνουμε την επικαιροποίηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν ανατρέξετε στα πρακτικά, ίσως είναι το 2017, η κυρία Τζιμπηλιάδου τότε είχε πει ότι δεν είναι πρόσφορο να γίνει η επικαιροποίηση, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να ενταχθεί. Τώρα διαφαίνεται ότι θα ενταχθεί και εμείς έχοντας την οριμότητα όλων των πραγμάτων, ζητούμε οι 150.000 να γίνουν 160. Για 10.000 μιλάμε σήμερα. Δεν μιλάμε για παραπάνω. Απλά συμποσούμενο, το καινούριο ποσό με το παλιό ανέρχεται από τις 150 στις 160. Υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει και η μελέτη, ναι, και ο δρόμος. Ομόφωνα. 17. Ομόφωνα. 10.